Η μπομπίνα είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Και η ανθρωπιά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια έχει καταλήξει να είναι πράξη επανάσταση σήμερα. Είχαμε την πρόσκληση του Νίκου να έρθουμε εδώ στο MD Studio για να δουλέψουμε παρέα. Είχε στο μυαλό του αυτό το project του να γράψουμε σε ταινία όπως παλιά. Εμένα προσωπικά με γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Είμαι 30 χρόνια επαγγελματίας μουσικός. Γράφω σε studio από το 1988 και είχα να γράψω σε ταινία από το 2003 ή 2004, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί. Σε καθημερινή βάση έχουμε πάρα πολλές ευκολίες λόγω της τεχνολογίας. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό στο πόση διάρκεια πρέπει να είναι αυτό που θα γράψουμε. Ενώ στη μπομπίνα έχεις αυτόν τον περιορισμό. Έχεις συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις edit, ενώ εδώ δεν έχεις. Δηλαδή, εμείς κάναμε και σε master tape, δεν ήταν 16 κανάλια. Μπορείς να πεις ότι γυρνάς και κάνεις παντσίνη σε συγκεκριμένα σημεία. Και όλο αυτό σε αναγκάζει να μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις τα πράγματα στην πηγή τους. Χρειαστήκαμε λοιπόν 2 μέρες γι' αυτό. Τη μία ασχοληθήκαμε καθαρά με τα στισήματα και κάναμε mixing την ώρα που κάνανε πρόβα, δηλαδή η μουσική. Όπως παίζανε μέσα, εγώ ετοίμαζα τη mixing μου στην κονσόλα. Όλα ήταν στα levels που έπρεπε να είναι, οι compressors, το parallel processing, τα reverb, όλα γίναν και γράφτηκαν κατευθείαν στην μπομπίνα. Οι διαφορές του να γράφεις ψηφιακά ή σε ταινία είναι πολύ μεγάλες. Απαιτούν καλύτερη προετοιμασία από σένα, απαιτούν να είσαι περισσότερο συγκεντρωμένος. Δεν μπορείς να αφήσεις τόσα πολλά πράγματα για μετά, after the fact που λένε οι Αμερικανοί. Απαιτεί από σένα να είσαι καλύτερος μουσικός, να σου το πω πολύ απλά. Θέλει να είσαι μελετημένος και έτοιμος να παίξεις οποιαδήποτε κατάσταση. Ακόμα και στο σπίτι σου, όταν γραφείς, πρέπει να παίζεις live. Όπως και εδώ ήρθαμε και παίξαμε live. Απλά είχαμε μια έξτρα δυσκολία ότι, όχι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο πολύ συγκεντρωμένοι. Και μετά έβγαινα και άκουγα τον ήχο και ακούστηκα τόσο πολύ. Και μας έβαλε και μια διαδικασία μεταξύ μας ότι πρέπει να είμαστε. Μας έφτιαξε. Πώς λένε, πας ένα live και λες, άρεσε να εφτιαχτήκαμε. Μας έφτιαξε κάπως διαφορετικά σήμερα αυτό που έγινε. Να παίξεις αυτό που είσαι, όχι αυτό που έχεις. Οπότε να παίξεις αυτό που είσαι είναι από μόνο του μια επανάσταση. Και η μπομπίνα είναι ένα μικρό επαναστατικό όπλο της καθημερινότητας. Τι σε περιορίζει? Επειδή σε βάζει στη διαδικασία να μείνεις πιστός στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί πρέπει να αποφασίσεις, έχεις μια ευκαιρία σε μια στιγμή. Πρέπει να αποφασίσεις ποιος είσαι. Δεν έχεις second takes, δεν έχεις την ευκαιρία να κάνεις edit τον εαυτό σου. Πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να υπάρξει, αλλιώς δεν θα βγει νόημα σε τίποτα. Και άμα δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό, δεν μπορεί να δουλέψει αυτός ο τρόπος που κάποτε έτσι μόνο γινόταν η μουσική. Σκέψου. Δηλαδή κάποτε μόνο έτσι γινόταν.
τον Αστέριο παίζουμε μαζί από το 2007. Δηλαδή μπορούμε ένα στον άλλον εδώ και 13 χρόνια. Με τον Μπάμπι λίγο λιγότερα, γύρω στα 6-7. Είχαμε καιρό να βρεθούμε βέβαια. Ήμασταν λίγο σκουριασμένοι όσον αφορά την επικοινωνία μας και ειδικά σε αυτή τη μουσική έτσι που είναι τη στιγμή. Έχει πράγματα που συμβαίνουν που δεν άκουσες πριν, δεν περίμενε να ακούσεις, αλλά τα ακούς και πρέπει να ακολουθήσεις και να πας να καβαλήσεις το γήμα που λένε και οι surfers. Ωραία ήταν που ξαναβρεθήκαμε, το χάρηκα πολύ και υπό αυτές τις συνθήκες και στο χώρο αυτό που είναι και αγαπημένος έτσι, περάσαμε ωραία πολύ. Εμείς γουστάραμε αυτό που έγινε σήμερα, πάρα πολύ. Και να σου πω την αλήθεια, έτσι και μου έλεγες πάμε να συνεχίσουμε και γράφουμε και αύριο και μεθαύριο ή γράφουμε την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή έχεις μπει στο τρυπάκι, ξέρεις ακριβώς πώς γίνεται. Οπότε είσαι πιο προετοιμασμένο και ψυχολογικά, γιατί ήρθαμε χωρίς να ξέρω τι θα γίνει. Λέω εντάξει, θα παίξουμε τρία κομμάτια και θα βγει. Έλαντε που δεν έβγαινε, είναι η ψυχολογία. Ότι η ψυχολογία ποια είναι. Πρέπει να παίξεις, να συγκεντρωθείς για να παίξεις σωστά. Αν γίνει κάποιο λάθος, το κρατάς γιατί είναι, τι είναι, live. Εγώ από τη σημερινή μου εμπειρία και από αυτό το πείραμα που κάναμε με τα παιδιά, αυτό που κρατώ είναι η νοοτροπία που μπορεί να σου δώσει ο περιορισμός μιας άλλης εποχής ηχογράφησης, πώς μπορείς να τον φέρεις στο σήμερα και στις πρακτικές, πραγματικές, καθημερινές ανάγκες ενός recording studio. Το γεγονός ότι όλοι έπρεπε να είναι δουλεμένοι από πριν, να έχουν μελετήσει, ότι περιορίζομαι στο πόσα κανάλια θα είναι ένα κομμάτι, περιορίζομαι στα πόσα μικρόφωνα θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση 24 plus όλα τα subgroup και τα παράλληλα κανάλια, με βοήθησε να εκτιμήσω περισσότερο το πρωτόλιο υλικό και πώς μπορώ να το τονίσω άμεσα. Δηλαδή, ακούω κάτι εκείνη τη στιγμή, ξέρω ότι αυτό δεν μπορώ να το πειράξω μετά, δεν μπορώ να το αλλάξω μετά, άρα εκείνη τη στιγμή που αντιλαμβάνομαι τι θέλω να κάνω, να το κάνω.